Τι είναι ο χείρος? Εντάξει, είναι πορωτικό ότι είχαν το 1498 Δοντόβουρτσα, αλλά δεν είναι τόσο πορωτικό άμα ακούσω ότι είναι τρίχες χείρου, ό,τι και αν είναι ο χείρος. Πάντως ότι ήταν από τρίχες από ένα ζώο λογικά είναι. Τόσο απλά είναι... Όχι, το αρσενικό της χείρας δεν είναι ο χείρος. Για να δω. Σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Κίνας οι άνθρωποι βάζουν αλάτι στο τσάι τους αντί για ζάχαρη. Αλάτι στο τσάι δεν είναι ζάχαρη. Εντάξει. Οι Άγγλοι βάζουν γάλα μες στο τσάι. Κι εγώ το βάζω στο breakfast τσάι. Αυτό για τα πρωινά. Πίνει οι Άγγλοι το πρωί για να ξυπνήσει. Είναι ωραίο το γάλα. Τώρα αλάτι δεν έχω δοκιμάσει την ζάχαρη. Θα είναι σίγουρα ενδιαφέρον η γεύση. Μπορεί να είναι ωραία, δεν ξέρω γιατί σίγουρα δεν είναι συνηθισμένη. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον. Ναι. Με αυτές τις άχρηστες γνώσεις δεν μπορείς να σε σχολιάσεις και πολλά. Και ειδικά. Αχ, μισθάνε εδώ. Και ειδικά άμα δεν ξέρεις και τίποτα για αυτές τις πληροφορίες. Δηλαδή, παρά μιλήσεις τώρα για αυτοκίνητα, δεν μπορώ να σας πω τίποτα απολύτως γιατί δεν ξέρω τίποτα από μηχανές και αυτοκίνητα και μηχανάκια και τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τίποτα. Για να διαβάσουμε και τίποτα άλλο. Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου παράγει 20% του οξυγόνου της ολόκληρης γης, τέλος πάντων. Το 20% του οξυγόνου, ναι, έχω, άμα δεν κάνω λάθος, έχω ακούσει ότι νομίζω το 60% του οξυγόνου που παράγεται στον κόσμο παράγεται από τα πλανκτόν, τα οποία πλανκτόν βρίσκονται υποβρύχια. That's fucking awesome. Και 68 σκαλιά μας έφτασαν ακριβώς για μία φορά γύρω από την τραβάκα μας. Τραβάκα. 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 Και καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο Operation Minecraft. Άμα δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο επεισόδιο 33 και σας χαίρετο. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πιάσουμε μία το inventory για να δούμε τι έχουμε πάνω μας. Έχω αυτό, δεν το χρειαζόμαστε αυτό, αυτό. Να πάνε σε άλλο. Εδώ και εδώ. Επίσης, νομίζω σε αυτό το επεισόδιο ακόμα δεν έχω πιει, άρα θα πιω μία γουλιά νερό. Κουραστικό ρε, πως τίγουμε. Παίζεις. Άμα παίζεις και είμαι άλλους, μιλάνε και αυτοί λίγο να πεις, αλλά εγώ τώρα μιλάω να μιλάω όλη την ώρα. Και άμα παίζεις χωρίς να βιντεογραφείς είναι και κάτι άλλο, γιατί δεν χρειάζεται να μιλάς, γιατί δεν θα σε ακούσει. Αυτό σου. Ο εαυτός θα σε ακούς, τι λέει. Δεν τρέχει. Δεν τρέχει. Ναι, δεν τρέχει. Δεν τρέχει καθόλου. Το βέλος και η πίξιδα πάνε ακόμα στα βέλη. Του εργαλεία, μπλα 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 μπλα. Το φαΐ εδώ. Πάω μια να κάνω μια επίσκεψη στο... Άλλη μία. Πάω μία να κάνω μία επίσκεψη στο μικρό μας κήπο.
Δεν σχολιάζω. Σταμάτησα λίγο γιατί έμεινα λίγο like. Okay, τώρα εκεί που στα λέω. Μιλά. Και βλέπουμε ότι έχουν βγει λίγα pump kings και λίγα ζαχαρά τα λαμά. Τα κοπούμε. Και εκεί πίσω έχει κι άλλο ένα pump pumps. Bam. Oops. Έχουμε εργαλείο. Oh. Θα φτιάξω λίγα ψωμιά. Έχω μπορεί να φτιάξω πριν να πω. Σε λίγο σιγουρατά ούτως ή άλλως. Θα πάω με τη μάνα μου να αγοράσουμε κρέατα και τέτοια πράγματα για αύριο που ψήσουμε. Και να προετοιμαστεί λίγο για αύριο γιατί θα γίνει αύριο. Ναι, όπως είπαμε, προτείνετε μου στα comment τι παιχνίδι θα μπορούσα να παίξω. Θα τα παίξουμε πολύ. Όχι, θα τα παίξω πολύ με πολύ ευχαριστώ. Πώς θα το πω. Πολύ ευχάριστα, όχι. Τέλος πάντων, θα τα παίξω με πολύ χαρά. Ας το πω έτσι, γιατί δεν ξέρω τι θέλω να πω. Θα τα παίξω με πολύ χαρά γιατί. Θα τα παίξω for sure και ας μη μ' αρέσουν, αρκεί να είναι κάτω από πες 40 ευρώ και αρκεί να είναι για Mac και αρκεί λογικά να μην πρέπει να τα αγοράσω σε κάποιο μαγαζί όπως παράδειγμα το Sims, το οποίο πρέπει να πάρει να αγοράσει CD. Γιατί στη Σάμου θα γίνει λίγο δύσκολο αυτό, γιατί έχουμε νομίζω παιχνίδια, αλλά όχι και τα πιο πολλά. Και με την ωραία μουσικούλα. Έχουμε ακόμα 7 λεπτά που μπορώ να μιλήσω. Και να σας πω κάτι. Θα πάμε μια βολτίτσα. Πάμε μια βολτίτσα προς τον χώρο που... Θα πάμε μια βολτίτσα προς τον χώρο που γεννηθήκαμε. Θα κινηθούμε προς το σπίτι κάπου εδώ. Επίσης το mod ακόμα δεν το έχω κάνει install με τα shaders, με τις σκιές. Το ξέρω, δεν πειράζει. Ελπίζω να μην σας ενόχλησε πολύ ότι έπαιξε με τα default textures. Και ελπίζω να μου το συγχωρέσετε. Ελπίζω να δω πολλά comments. Βλέπετε εδώ έχει και χίλια. Αλλά ελπίζω να δω τουλάχιστον κάποια comment για το τι παιχνίδια και έτσι, για να πληροφορηθώ λίγο για να ξέρω τι σας αρέσει, για να μπορώ να παίξω και κάτι που σας αρέσει και όχι μόνο που μου αρέσει. Το βλέπω σαν να βάλω πάνω το χώρο. Και επίσης like, subscribe. Όποιος επίσης δεν έχει κανάλι στο YouTube, να φτιάξει ένα για να μου κάνει subscribe, like και comment. Όποιος θέλει να κάνει comment στα βίντεο και δεν έχει account στο YouTube, θα γίνει λίγο δύσκολο. Θα γίνει να έχει account. Όπως και για το like και για το subscribe, για το οποίο θα χαιρόμουν πολύ. Επίσης γράψτε μου αν σας αρέσουν τα thumbnails, τα εξώφυλλα που έχω τώρα στα βίντεο. Άμα δείτε πριν τα πατήσετε, έχει ένα εξώφυλλο τώρα. Παλιά ήταν μια περίεργη, τέλος πάντων είχε μια εικόνα από το βίντεο κάπου μέσα. Είχε πάρει μια εικόνα και έδειχνε παράδειγμα, ξέρω εγώ, εμένα κρατάω. Τέλος πάντων, ενώ τώρα έφτιαξα ένα δικό μου τέλος πάντων, που στα Minecraft, άμα δεν κάνω λάθος, είναι με το πρόσωπο του Creeper, με τον αριθμό και με τη λέξη Minecraft επάνω, και έχει και πάνω αριστερά στη γωνία έχει και το Operation Game, αυτό το την μπούτσα, το log, πως το λένε, όχι log, έτσι λένε την κόλλα. Το... Ξέρω πως το λένε αυτό. Τέλος πάντων, την επόμενη φορά ελπίζω να ξέρω πως το λένε αυτό. Και έχουμε ακόμα 5 λεπτά για να βρούμε τον δρόμο πίσω. Πολλά πρόβατα δεν έχει εδώ. Α, ξέρω που είμαι. Ξέρω που είμαι, ελπίζω να τον αναγνωρίσετε κι εσείς αυτό το τόπο.
Στο επεισόδιο 28, το οποίο ήταν 7 λεπτά, λίγο το πούτσο, ήμουν εδώ και έκανα την ώρα τηλεπορτο Ράφα και έκανα μαλακίες και έβαζε κάτι μάσκες περίεργες και έρχονταν εδώ και εγώ σκότωνα εδώ τα πρόβατα και μετά πήδηξα εκεί με στάλες και πήγα λίγο προς τα εκεί. Άρα ξέρω που είμαι, εντάξει, no problem. Και με αυτή την ωραία θέα εδώ, στα πρόβατα και τις μαλακίες, θα διαβάζω λίγες άχρηστες γνώσεις. Πού ήμασταν πριν? Εδώ. Αν οι πληροφορίες του κώδικα DNA μπορούσαν να καταγραφούν, θα γέμιζαν χίλιους τόμους. Τι το λέγανε. Η καρδιά της γυναίκας χτυπάει πιο γρήγορα από του άντρα. Η λέξη Καναδάς προέρχεται από την ινδική λέξη Κάναντα και σημαίνει μεγάλο χωριό. Ναι, λίγο μεγάλο, πολύ μεγάλο χωριό όμως, νομίζω είναι τρίτη ή δεύτερη χώρα σε έκταση, μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση. Η πρώτη είναι η Ρωσία, δεύτερη, τρίτη είναι ο Καναδάς και τρίτη ή δεύτερη είναι νομίζω η Κίνα. Ο Καναδάς, δεν ξέρω, νομίζω. Λοιπόν, πού ήταν, όχι. Λοιπόν, η γαλάζια φάλαινα μόλις γεννηθεί ζυγίζει 50 τόνους. 50 τόνους να γίνει. Τέλος πάντων. Ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1 έχει τόσο δυνατό κράτημα που μπορεί να ανεποκατεύει την κορυφή ενός τούνελ. Δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω πως το καταλαβαίνω, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Στην Ελβετία, αν ξεχάσεις τα κλειδιά σου, τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου πάνω στη μηχανή και φύγεις χωρίς να τα κλειδώσεις, τιμωρείσαι με ένα πρόστιμο. Καλά να πας. Το πρόστιμο είναι σίγουρα σου κλέβουν το αυτοκίνητο ή τη μηχανή. Ο Τιτανικός ήταν το πρώτο πλοίο που χρησιμοποίησε το διεθνές σήμα κινδύνου SOS. Υπήρχε και το χρησιμοποίησαν σαν πρώτη ή το ανακάλυψαν επειδή χρειαζόντουσαν βοήθεια. Αυτό θα ήθελα να το ξανά το αποστοκεί. Το αποστοκεί, αποστοκεί, κάτσε να το πάρω εκεί. Έτσι. Υπήρχαν 13.000 είδη τριανταφύλων στον κόσμο. Α, όχι, υπήρχαν, υπάρχουν. Το μεγαλύτερο μολύβι του κόσμου κατασκευάστηκε το 1998 στην Αμερική. Το μήκος του έφτανε περίπου 6 μέτρα και το βάρος του 255 κιλά. Η καμιλοπάρδαλη είναι το μοναδικό ζώο που γεννιέται με κέρατα. Α, λολ. Ένας κάστορας κόβει 200 δέντρα το χρόνο. Νοχό. Το μικρό του πράγμα. Λοιπόν, τα γουρούνια είναι τέρατα στην... Τι λέει? Λολ. Τα γουρούνια είναι τέταρτα στην κατηγορία των πιο έξυπνων ζώων. Οι μέλισσες πρέπει να επισκεφτούν 4 εκατομμύρια λουλούδια για να ταξιδέψουν απόσταση ίση με 4 φορές το γύρο της γης για να φτιάξουν μόλις 1 κιλό μέλι. Λολ. 4 φορές γύρω τη γη για 1 κιλό μέλι. Το χαρτονόμιζαν φτιάχτηκε από βαμβάκι και όχι από ξύλο. Χαρτονόμιζαν φτιάχνεται από βαμβάκι και όχι από ξύλο. Και γι' αυτό αν το βάλουμε στο πλυντήριο δεν διαλύεται τόσο εύκολα όσο το χαρτί. Έχουμε ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Οι μέδουσες είναι σχεδόν διάφανες γιατί αποτελούνται μόνο από νερό. Δεν έχω δει ποτέ μέδουσα. Ούτε με έχει τσιμπήσει τι κάνει τέλος πάντων, χτυπάει έξω. Μία κατσαρίδα μπορεί να ζήσει 9 μέρες χωρίς το κεφάλι της, ώσπου να πεθάνει από ασιτία. Ασιτία είναι χασπουλή αίμα, νομίζω. Στην Αγγλία
Στην Αγγλία. Τελείωσε ο χρόνος. Λοιπόν, στην Αγγλία ένας διαρρήκτης πει α. Τι λέει. Έλα, πρωτοκάμψε το. Τα λέμε την επόμενη φορά όταν θα ξαναπαίξω Minecraft και ας ελπίζω να παίξω με τον Ραφαήλ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!